να εστιάσουμε λίγο στα έθιμα, στο πέρασμα των δεκαετιών στην Ελλάδα, κατά πόσο έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση και με την νοοτροπία των Ελλήνων και πώς αντιλαμβάνονται γενικά τις παραδόσεις της εποχής. Θα συνομιλήσουμε και είναι ιδιαίτερη χαρά με την κυρία Βασιλική Χρυσανθοπούλου, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια κοινωνικής λαογραφίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Να την υποδεχτούμε και να την καλησπερίσουμε εδώ στην Κρήτη TV. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα από Ηράκλειο. Καλησπέρα σας σε εσάς, τους ακροατές σας, τους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα από Αθήνα. Είναι ιδιαίτερη χαρά που σας φιλοξενούμε και που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Θέλω να ξεκινήσω, κυρία Χρυσανθοπούλου, με το εξής ερώτημα. Πόσο πίσω πρέπει να γυρίσουμε το χρόνο προκειμένου να εντοπίσουμε την αφετηρία των εθίμων της εποχής? Πρέπει να γυρίσουμε πάρα πολύ πίσω. Στην απαρχή του αγροτικού βίου των ανθρώπων σε όλη τη γη. Γιατί τα έθιμά μας, όπως είναι ας πούμε τώρα τα έθιμα της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας, είναι έθιμα που σχετίζονται με την λατρεία του αγρού. Επειδή οι πρόγονοί μας και μέχρι τώρα και μεγάλο μέρος του πληθυσμού στον κόσμο, στην οικουμένη, ζουν ως αγρότες και κτηνοτρόφοι. Ζουν από τη γη. Επομένως, πάρα πολλές από αυτές τις τελετουργίες, τα έθιμα που έχουμε, είναι έθιμα για την υποβοήθηση της φύσης και της γης, έτσι ώστε να υπάρχει γονιμότητα, να υπάρχει ευετηρία και να ζουν καλά οι άνθρωποι. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ναι, τα δικά μας τα ψυχοσάββατα τώρα που γίνονται μέσα ναι, στις ναι, αποκριές, είναι πολύ παρόμοια με τα αρχαία ανθεστήρια των αρχαίων Αθηναίων. Και εκεί πίστευαν και εκεί και τότε ότι έρχονταν, ανέβαιναν οι ψυχές των νεκρών προγόνων στη γη και γι' αυτό έπρεπε ναι, να τους περιποιηθούν, να τους κάνουν την πανσπερμία, η οποία είναι κάτι πολύ παρόμοιο με τα κόλυβα που προσφέρονται στους νεκρούς τα ψυχοσάββατα που περάσαμε, που έχουμε και που θα έχουμε. Εκεί ήθελα να πάω, πώς μεγάλο... συνδέονται αυτά τα έθιμα και με την Ορθόδοξη πίστη? Πάρα πολύ, γιατί η Ορθοδοξία, ο Χριστιανισμός γενικότερα, είναι η συνέχεια μάλλον ενσωμάτωσε τις λατρευτικές παραδόσεις και αντιλήψεις και πρακτικές του λαού, δηλαδή των αγροτών, έτσι, οι οποίοι... Η μεγάλη τους ανάγκη ήταν αυτό που σας είπα, να υποβοηθήσουν τη φύση στις μεταβατικές τις ώρες. Όταν, με μετάβαση, για παράδειγμα, από το χειμώνα προς την άνοιξη, που είναι ακριβώς αυτό το οποίο διανύουμε εμείς τώρα. Είναι το τέλος του χειμώνα, ναι, μπαίνουμε στην άνοιξη, όλες αυτές οι τελετουργίες και επίσης τα δρόμενα, τα έθιμα και τα αγροτικά και τα αστικά, όπως έχουν διαμορφωθεί, τα καρναβάλια κτλ., ναι, έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτή τη μετάβαση. Το ότι ο λαϊκός άνθρωπος, ο άνθρωπος, ο αγρότης θεωρούσε ότι με αυτόν τον τρόπο υποβοηθούσε τον κόσμο, τη φύση, τη γη, να κάνει μια ομαλή μετάβαση από το χειμώνα προς την άνοιξη, όπου θα καρποφορήσει η γη και όπου θα έχουμε την ανάσταση της γης, ναι, και συγχρόνως έχουμε και την ανάσταση του Χριστού, βέβαια. Κυρία Χρυσανθοπούλου, δηλαδή, ολοκληρώστε, ναι, συγγνώμη. Πάρα πολύ χρήσιμη είναι μια θεωρία που τη χρησιμοποιούμε έτσι, την μαθαίνουμε και μας βοηθά πάρα πολύ να καταλάβουμε τη ζωή, την καθημερινότητά μας, αλλά και τις γιορτές. Είναι η θεωρία του Γάλλου εθνολόγου και λαογράφου, του Αρνόλ Βαν Ζενέπ, τελετές διάβασης. Ο Βαν Ζενέπ πρόσεξε ότι σε όλο τον κόσμο όλοι οι λαοί
από τα αρχαία χρόνια μέχρι τα χρόνια του αυτός έβγαλε το βιβλίο αυτό το 1909, η θεωρία αυτή. Αλλά είναι μια θεωρία που τη χρησιμοποιούμε πολύ για να καταλάβουμε, σας είπα, και πώς λειτουργεί ο κύκλος της ζωής των ανθρώπων, ναι, και ο κύκλος του χρόνου. Λοιπόν, είδε ότι όλοι αυτοί οι λαοί έχουν, γιορτάζουν τα περάσματα από μία κατάσταση σε μια άλλη, μέσα από τρία στάδια. Το στάδιο του αποχωρισμού, που κάνουμε διάφορες συμβολικές πράξεις και τα λοιπά, που αφήνουμε κάτι πίσω. Το στάδιο το μεθοριακό, που είναι ανάμεσα, και το στάδιο της ενσωμάτωσης σε μια νέα, μάλιστα, κατάσταση. Το περιεχόμενο. Εάν δούμε όλες αυτές, ναι, τις, ναι, τελετές, ναι, θα δούμε ότι υπάρχουν αυτά τα στάδια. Το περιεχόμενο τώρα των εθήμων, στο πέρασμα των αιώνων, έχει αλλάξει, έχει τροποποιηθεί? Και βέβαια να δούμε λίγο τις διαφορές στο πώς αντιλαμβάνονται και τηρούν ένα έθιμο κάτοικοι ενός αστικού κέντρου και κάτοικοι της ενδοχώρας. Οπωσδήποτε έχουν αλλάξει, διότι η παράδοση, αντίθετα με αυτό που νομίζει ο κόσμος, είναι δυναμική, είναι ζωντανή. Εάν κάτι δεν έχει χρησιμότητα, λειτουργικότητα στη σημερινή ζωή των ανθρώπων, τότε το εγκαταλείπει. Και αντίστοιχα μπορεί να υιοθετήσει κάποιες άλλες πρακτικές και κάποιες άλλες συνήθειες και ιδέες, οι οποίες τον εκπροσωπούν περισσότερο στα νέα του κάθε φορά, κοινωνικά και ιστορικά συμφραζόμενα. Οπότε βλέπουμε ότι τώρα, όσον αφορά τα έθιμα της αποκριάς και της καθαράς Δευτέρας, βασικά εξακολουθούν να υπάρχουν τα έθιμα και τα σύμβολα τα παλιά, ναι, σε πολλές περιοχές, κάποιες είναι, έχουν αναβιώνονται, γιατί τα είχαν αφήσει κάπως για διάφορους λόγους, για μετανάστευση και τα λοιπά. Σε κάποιες όμως συνήθως είναι συνέχειες. Έχουμε δηλαδή και επιβίωση των εθήμων, με αλλαγές βέβαια πάντα, με μετασχηματισμούς, και έχουμε και αναβιώσεις. Και επίσης έχουμε και, όπως σας είπα, υιοθέτηση και άλλων σχημάτων, τα οποία βοηθούν τον άνθρωπο ψυχολογικά, κοινωνικά, όπως για παράδειγμα τα αστικά καρναβάλια. Παλιά δεν ήταν τόσο μεγάλη η αστικοποίηση, όμως σήμερα ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, για παράδειγμα στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη, ζει σε αστικούς χώρους. Οι άνθρωποι αυτοί γιορτάζουν στον αστικό χώρο. Εάν έχουν κάποια χωριά, γιατί στην Ελλάδα έχουμε αυτό που ο λαογράφος μας ο Μερακλής αποκαλεί νόθα αστικοποίηση, δηλαδή ακόμη κρατάμε τους δεσμούς μας με τους τόπους καταγωγής μας σε μεγάλο βαθμό. Και το βλέπουμε αυτό στο ότι στις γιορτές, στις εορταστικές περιόδους, ναι, 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 τα καλοκαίρια κτλ., ο κόσμος φεύγει να πάει στα χωριά του. Παράδοση. Αλλά όμως, και νέα γενιά, εκεί θέλω, ναι, να πάμε τώρα. Παράδοση και νέα γενιά. Παράδοση και πόσο σημαντική και είναι γενιά. Αυτή, λοιπόν, η διατήρηση της παράδοσης στο πέρασμα των χρόνων και αυτή η σκυτάλη που πρέπει να δώσουμε εμείς στους επόμενους, στα παιδιά μας. Λοιπόν, αυτό έχει και έχετε πάρα πολύ δίκιο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτά τα στοιχεία είναι στοιχεία της συλλογικής αλλά και της ατομικής μας ταυτότητας. Και ασυνείδητα πολλές φορές, αλλά και πολλές φορές ενσυνείδητα, οι γονείς, οι κοινότητες, για παράδειγμα οι σύλλογοι κτλ., προσπαθούν να τα μεταβιβάσουν αυτά στις νεότερες γενιές, να μην χαθούν. Αυτές είναι οι αναμνήσεις, ας πούμε, που καλλιεργούνται συλλογικά στα νέα παιδιά, στους νέους ανθρώπους, και οι οποίοι και είναι πάρα πολύ σημαντικά για τη συγκρότηση και της προσωπικής μας ταυτότητας του καθενός μας, αυτές οι αναμνήσεις και οι πρακτικές, και γίνονται μέσα από αυτές τις περιόδους, τις εορταστικές, όπου συγκεντρώνεται η οικογένεια, συγκεντρώνεται η ομάδα, σε ένα χωριό, σε μια γειτονιά, φίλοι μαζί κτλ. Και έτσι μέσα από αυτή τη συλλογική δράση, ναι, μαθαίνουν, είναι και μια περίοδος μίησης για τις νεότερες γενιές. Στην Κρήτη είναι έντονο αυτό το στοιχείο, είναι έντονη αυτή η παράμετρος. Μα φυσικά.
αστικά. Δεν βλέπετε τι γίνεται με τα καρναβάλια. Εγώ βλέπω από τα δικά μου τα ανήψια που τώρα μπήκανε στο πανεπιστήμιο, το πώς θέλουν να συνεορτάζουν με τους φίλους τους, το πώς, για παράδειγμα, θα πάνε, αν μπορούν, στο καρναβάλι της Πάτρας ή σε άλλα καρναβάλια, το πώς γιορτάζουν μαζί. Έχουμε αλλαγές φυσικά, αλλά έχουμε το πολύ πολύ σημαντικό που είναι ο συλλογικός εορτασμός. Μέσα από αυτή τη συλλογική δράση συνειδητοποιεί ο άνθρωπος ποια είναι η κουλτούρα του, ποιος είναι ο πολιτισμός του και ποιος είναι και ο ίδιος. Και κάποια από αυτά τα πράγματα τα ενστερνίζεται και μετά, όταν έρθει η σειρά του, θα τα παραδώσει. Μάλιστα. Στα δικά του τα παιδιά. Μάλιστα. Στα δικά του τα εγγόνια. Με την ευκαιρία, το μήνυμά σας, με φόντο και το τριήμερο εδώ στους κριτικούς, στο τηλεοπτικό μας κοινό, ποιο είναι? Το μήνυμά μου είναι να το γιορτάσουν με χαρά και επίσης με ενσυναίσθηση και με συνείδηση του πόσο σημαντικά είναι αυτά τα πράγματα που γίνονται. Χαιρόμαστε, αλλά συγχρόνως δείχνουμε τη σύνδεσή μας με την κουλτούρα μας, με τον πολιτισμό μας, με τους προγόνους μας. Σας είπα ότι μέσα στη χαρά και στο ξεφάντωμα της αποκριάς, ο Έλληνας, όπως και σε άλλα μέρη βέβαια, αλλά εδώ στην Ελλάδα και στην Κρήτη βέβαια, οπωσδήποτε, θυμάται τους νεκρούς προγόνους. Το μήνυμα δηλαδή της αποκριάς, και γι' αυτό έχουμε πάρα πολλά καρναβαλικά δρόμενα, το βλάχικο γάμο κτλ. Και σε πολλά δρόμενα είναι ο θάνατος και η Ανάσταση. Μα γιατί να το έχουμε αυτό? Διότι ακριβώς περνούμε από την περίοδο του θανάτου, κατά κάποιο τρόπο, της γης, της φύσης, μέσα στο χειμώνα, στην Ανάσταση. Και αυτό είναι και πολύ σημαντικό και ψυχολογικά και ιδεολογικά. Μάλιστα. Και να σας κλείσω, επειδή είμαστε τώρα στην Κρήτη, από το βιβλίο του μεγάλου μας λαογράφου, του παλιού του Γεωργίου Μέγα, «Ελληνικές γιορτές και έθιμα της λαϊκής λατρείας», έχει εδώ πέρα δύο παραδείγματα από Κρήτη. Στα Λευκόγεια της Κρήτης, λέει, το απόγευμα της Καθαρής Δευτέρας γίνεται η κηδεία του καρνάβαλου. Προσέξτε, θάνατος, έτσι πάλι, καρνάβαλος όμως. Όλοι οι κάτοικοι μουτζουρωμένοι μαζεύονται στο Μεσοχώρι. Ένας από αυτούς ξαπλώνεται επάνω σε μια σανίδα σαν νεκρός. Τον κηδεύει η Σαρακοστή. Άντρας ντυμένος σαν γυναίκα, αδύνατη, ψηλή και στα κατάμαυρα ντυμένη. Οι καμπάνες των εκκλησιών θα χτυπήσουν πένθυμα και παιδιά μουτζουρωμένα θα κρατούν τα σεφάνια. Ακολουθούν οι συγγενείς, όλοι οι μασκαράδες, και μυρολογούν. Ελάτε και στο ξόδι του, κάμετε το σταυρό σας. Έως τα χτες γλεντάγατε με τούτον στο πλευρό σας. Και ο παπάς, ο λεγόμενος παπάς, παροδώντας τα της κηδείας, ψάλλει. Εμείς σε τούτον κλαίωμεν. Εμάς ποιος θα μας κλάψει, όπου το σκορδοκρέμιδο τάντερα θα μας κάψει, διότι μπαίνουμε στην περίοδο της Σαρακοστής που θα σταματήσει η κρεοφαγία κτλ. Έτσι, ένα παράδειγμα που, εάν κρατήσουμε στο μυαλό μας αυτό που σας είπα, μπορεί να μας ερμηνεύσει όλα αυτά τα φαινομενικά, περίεργα, αντιφατικά έθιμα της αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας. Απ' τη μια τους θανάτους, απ' την άλλη την Ανάσταση, τα εφιολογήματα, τα σατυρικά, τη βομολογία, τους μασκαρεμένους, την αντιστροφή των ρόλων. Όλα αυτά είναι επειδή ακριβώς είναι περίοδος μεθοριακή. Μάλιστα. Μπαίνουμε σε μια καινούρια φάση. Κυρία που είναι η περίοδος της Σαρακοστής, όπου θα ακριβώς υπάρχει εγκράτεια. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Καλό τριήμερο να ευχηθώ και με το καλό, με πολύ μεγάλη χαρά, να τα ξαναπούμε και πάλι. Και να πούμε ότι λέμε και την ευχή, δεν ξέρω αν τη λέτε και στην Κρήτη, καλά κούλουμα. Εννοείται, καλά κούλουμα. Έτσι θα κλείσουμε. Να είστε καλά. Τα κούλουμα είναι τα συσσωρευμένα αγαθά. Κούμουλους. Σωστά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλό απόγευμα.